Νέα σφοδρότατα πλήγματα εξαπέλυσαν σήμερα στη λωρίδα της Γάζας Ισραηλινές δυνάμεις, την ώρα που η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση των 130 και πλέον ομήρων που απήγαγε η Χαμάς. Και ενώ ο Ισραηλινός στρατός ανέλαβε την ευθύνη για το θάνατο τριών εκ των ομήρων που προσπαθούσαν να παραδοθούν. Στο Τελαβίβ, η απόγνωση συγγενών των ομήρων της Χαμάς γίνεται οργή κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου, μετά το θάνατο τριών ομήρων στη Γάζα από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών. Ανι חושב ששלושת החטופים עשו הכל בכדי שאנחנו נבין. הם נעו ללא חולצות כדי שלא נחשוד במיתן לגופם ואחזו בבד לבן כדי שאנחנו נבין. הירי בחטופים בוצעה בניגוד להוראות הפתיחה באש. Δίπλα σε οθόνη που μετράει τις μέρες, τις ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα της αιχμαλωσίας, συγκεντρώνεται μεγάλο πλήθος, κρατώντας πλακάτ με τα πρόσωπα των ομήρων. Οι ώρες κυλούν βασανιστικά τόσο για τους ομήρους, όσο και για τους επιζώντες των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου. Αν είναι τσάλτη. אחי, המתווה לשחרור החטופים היה נדחה בשבוע. אולי לא הייתי פה. החטופים חווים שם תופת ונמצאים בסכנת חיים ממשית. כבר 71 ימים לאלמוג, שהוא רק בן שנתיים, אין אימא ואין אבא. את אימא שלו, לצערי, כבר לא נצליח להחזיר. אבל אבא שלו עדיין חי. Η Χαμάς θέτει ως όρο για τις διαπραγματεύσεις τον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών. إن أراد هذا العدو أن يستعيد جنوده الأسرى لدى المقاومة أحياء فإن ذلك لن يتم ولن يتحقق إلا بعد توقف. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός που βλέπει τις φωνές για παραίτησή του να αυξάνονται παραμένει ανυποχώρητος. הלחץ הצבאי הכרחי גם להחזרת החטופים וגם להשגת ניצחון על אויבינו. בלי הלחץ הצבאי לא היינו מצליחים לייצר מתווה שהביא לשחרור של 110 חטופים, ורק המשך הלחץ הצבאי יביא לשחרור כל חטופינו. Στο μεταξύ συνεχίζονται με σφοδρότητα οι χερσαίες επιχειρήσεις και οι αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών δυνάμεων σε όλη τη λωρίδα της Γάζας. Στη διάρκεια οδομαχιών, οι Ισραηλινοί στρατιώτες βρίσκονται αντιμέτωποι με θανάσιμες ενέδρες. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώνονται και δεκάδες τραυματίζονται από βομβαρδισμούς στην πόρη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα της Γάζας. Στη Ράφα στόχος γίνεται το σπίτι μέλους της Χαμάς με ολέθρια αποτελέσματα. Παρά τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, στη λωρίδα της Γάζας τα όπλα έχουν τον πρώτο λόγο.